Ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο επικεφαλής δηλαδή του ΠΑΣΟΚ στην Βουλή, εκεί που δεν ξέρω αν δίνονται μόνο εκεί οι μάχες. Γεια σας κύριε Κατρίνη. Καλησπέρα κύριε Πολύζο, καλησπέρα. Λοιπόν, λέω δεν ξέρω αν δίνονται μόνο εκεί οι μάχες, γιατί καταλαβαίνω από τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη σε ραδιοσταθμό της Θεσσαλονίκης ότι εσείς περίπου το σηκώσατε και εσείς μάλλον το γάντι των εκλογών, της πρόκλησης των εκλογών, έτσι δεν είναι? Καλά, εμείς είμαστε έτοιμοι από οτιδήποτε γίνουν εκλογές. Εξάλλου, κύριε Πολύζο, εκλογολογία και η φημολογία για πρόορες εκλογές δεν απορρέει από εμάς. Είναι καθαρά αντικείμενο διαρρών και παραφερολογίας από το Μήγαρο Μαξίμου. Και την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός μιλάει για εξάντληση τετραετίας, οι φήμες για εκλογές το φθινόπωρο δίνουν και παίρνουν. Κυρίως όμως είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μισό λεπτό όμως, είναι... μισό λεπτό, γιατί λέμε τώρα γενικά και όριστα το Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανοίγει το παράθυρο προχθές βράδυ με τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, έτσι, και δεν αφήνει χαραμάδα, αφήνει παράθυρο, και βγαίνει χθες ο κύριος Γεραπετρίτης να το επιβεβαιώσει ότι δεν μπορούμε και να σύρουμε τη χώρα σε μια προεκλογική περίοδο ενός χρόνου, άσχετα με το τι είπε στους βιομηχάνους το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα από τα σενάρια που μέχρι τώρα εμφανιζόταν, όπως λέτε πολύ σωστά, με τις δημόσιες τοποθετήσεις, τις απόλυτες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού ως απίθανο, αλλά καταλαβαίνω ότι παραμένει στο τραπέζι. Άρα όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, είναι σωστή η επισήμανσή σας. Θεωρώ όμως ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο πλέον αυτή η συζήτηση φαίνεται ότι γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στο Μαξίμου και στην κυβέρνηση συνολικά είναι για τα προβλήματα της καθημερινότητας, της οικονομίας, της ακρίβειας, του πληθωρισμού. Πάρα πολλά ζητήματα δείχνουν από άλυτα ως δυσεπίλυτα και υπάρχει νομίζω μεγάλη δυσαρέσκεια από τον κόσμο, μεγάλη πίεση. Υπάρχει αδυναμία, κύριε Πολύζο, από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα. Και δεν θέλω να ξεχάσω, γιατί τόσο εγώ στην Ηλία όπου εκλέγομαι, όσο και στην περιοχή της Θεσσαλίας, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος με βάση τα προχθεσινά στοιχεία της Eurostat, της Elstat, συγγνώμη, εμφανίζει αυξημένο κόστος παραγωγής 25,5% σε ένα χρόνο. Άρα, ο πρωτογενής τομέας, τον οποίο θα έπρεπε να βασιστεί ένα συγκρότηση της χώρας, αυτή τη στιγμή εκπέμπει σως. Σε όλους αυτούς, επαγγελματίες, μισθωτούς, αγρότες, ακόμα και τους συνταξιούχους που τους υποσχέθηκε γρήγορη σύνταξη με μια δήλωση και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, βλέπουμε ότι όλες οι εξαγγελίες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία συνεχίζει να φορολογεί υπέρμετρα και τα καύσιμα και τα βασικά είδη διατροφής, επιβαρύνοντας τη μεσαία τάξη, άρα μαζεύει έσοδα. Για ποιο λόγο, κύριε Πολύζο? Για να έχει ένα προεκλογικό πακέτο παροχών. Είναι σαφής και η στρατηγική αλλά και η στόχευση της κυβέρνησης. Λοιπόν, πάμε να δούμε, εσείς έτσι και αλλιώς, επειδή είπατε πριν εμείς είμαστε έτοιμοι, είχατε πει ότι μετά και από την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής, θέλω να πω, έκλεισε με αυτό ένας κύκλος σχεδόν 6 μηνών, από την ανάδειξη δηλαδή της νέας ηγεσίας και δόθε, ότι είστε έτοιμοι. Το είστε έτοιμοι θα δούμε να γίνεται και πιο πρακτικό, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε 4 κυρίες την προηγούμενη εβδομάδα που άλλες είναι υπουργοί, άλλες ήταν σε θέσεις ευθύνης, ότι θα είναι υποψήφιες. Χθες τον Μπέτσα. Θα δούμε, όπως είχατε πει, όπως το λέτε εσωτερικά, και κάποια πρώτα ονόματα από εσάς μέσα στον Ιούνιο. Είναι ρεαλιστικό αυτό ή μένει για λίγο αργότερα? Χαμογελάτε με δόντι. Δεν μπορώ να επισχολιάσω. Αλλά... Να σου πω γιατί χαμογελάω. Χαμογελάω γιατί την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός διαρριγνύει τα ημάτια του ότι δεν γίνουν εκλογές σύντομα, εδώ και ένα μήνα, όπως επισημάνατε και εσείς, παρουσιάζεται και υποψηφίων. Δηλαδή, αυτό ναι, τώρα όλοι έχουμε γελάσει με αυτό, αλλά τώρα μην. Κάτι δείχνει, δηλαδή είναι, ναι. Και καταλαβαίνετε. Εντάξει, σου λέει κάποιοι δεν έχουν εκτεθεί. Να έχουν ένα χρόνο μπροστά τους. Ένα χρόνο δεν μας λένε θα γίνουν οι εκλογές. Σε 10 μήνες. Τέλος πάντων, εμείς σε κάθε περίπτωση, κύριε Πολύζο, ξέρετε ότι έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία ήδη με αρκετούς φίλους και γνωστούς και μέλη της παράταξης, και όχι μόνο, και αυτό είναι το πιο θεωρητικό, το οποίο έχουν δηλώσει
το ενδιαφέρον του να είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Έχουμε την Επιτροπή του Βαγγέλη του Αργύρη που κάνει την επεξεργασία, μια πολύ συστηματική δουλειά, γιατί πλέον εμείς θέλουμε στα ψηφοδέλτια να έχουμε και νέα πρόσωπα και να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής και είναι υπαρκτοί και δυναμικοί στις τοπικές κοινωνίες. Και βέβαια θα σηματοδοτήσουμε τη νέα εποχή που περνάει η παράταξη. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί όντας αρκετά χρόνια στην παράταξη έχουμε ζήσει και περιόδους που δεν βρίσκαμε υποψηφίους για να στελεχώσουμε τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και σε προνομιακές περιοχές για την παράταξη, όπως είναι η εκλογική μου περιφέρεια Ηλία. Τώρα είμαστε σε μια εκεί τελείως... λέτε που ήταν εξασφαλισμένη έδρα ακόμη και στα πιο φτωχά ποσοστά του κόμματος. Είναι κάστρο του ΠΑΣΟΚ από το 1984, κάστρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η εποχή λοιπόν έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Πλέον υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα τι έχουμε, λίστα αναμονής. Και επεξεργασία των ονομάτων και να είστε σίγουρος ότι μέχρι τα τέλη του μηνός θα έχουμε και τις ανακοινώσεις των ονομάτων που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Άρα θα γίνει αυτό σε δύο λοιπόν... χρόνους, λέτε, τους κορμούς των ψηφοδελτίων. Θα αφήσετε, φαντάζομαι, σε κάθε περίπτωση δύο-τρεις θέσεις ελεύθερες. Εντάξει, όπως που γίνεται θα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία. Σε αυτές τις περιπτώσεις και είναι και σωστό, γιατί θα πρέπει και οι άνθρωποι που θα είναι υποψήφοι σε εκλογές να έχουν χρόνο να προετοιμαστούν, να κάνουν τις κινήσεις τους, να γνωρίσει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να φτάνουμε πάντα παραμονές εκλογών και να ανακρίνουν τα ψηφοδέλτια. Σε αυτά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος, είναι πολύ θεσμικός, γι' αυτό και έχει δώσει εντολή να έχουμε το συντομότερο δυνατό την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων. Και συγκρατώ σε όλη αυτή τη διαδικασία και το λέω ότι βλέπω ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όλες τις περιοχές της χώρας. Αυτό δείχνει ότι κάτι αλλάζει, δείχνει ότι ο κόσμος όχι μόνο επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ και στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, αλλά θέλει να είναι μέρος αυτής της προσπάθειας. Και καταλαβαίνετε ότι τα χαμόγελά μας γίνονται ακόμα μεγαλύτερα όταν βλέπουμε νέους ανθρώπους να μπαίνουν σε αυτή την προσπάθεια με όρεξη, με ορμή, με διάθεση να προσφέρουν, παιδιά τα οποία έχουν ζήσει μόνο κρίσεις, μόνο στερήσεις, έχουν χάσει ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά έχουν μείνει στη χώρα, έχουν μείνει στις περιοχές τους, δραστηριοποιούνται και θέλουν τώρα στο νέο ξεκίνημα της παράταξης να είναι και αυτοί οι συμμέτοχοι πρωταγωνιστές. Και για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος που θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Είχε γίνει μεγάλη παρεξήγηση το βράδυ της νίκης του Νίκου Ανδρουλάκη για το περίφημο σλόγγαν της ανανέωσης. Αν θα δούμε αρχικώς ανανέωση, γιατί ξέρετε τώρα κακά τα ψέματα. Λέει το κάθε κόμμα, εγώ αυτούς τους 5, 10, 15 σου προτείνω σε κάθε νόμο. Δεν είναι ότι βγαίνουν από την κοινωνία. Αλλά να δούμε και σε αυτούς αν θα δώσουν χαρακτηριστικά ανανέωσης με την ψήφο τους οι πολίτες. Τώρα εσείς την έχετε περάσει αυτή την αγωνία. Έχετε μια κοινοβουλευτική ηλικία πια, αλλά υπήρξατε κι εσείς πρωτάκι, έτσι. Εσείς όταν ήσασταν πρωτάκι είχατε χρόνο να τρέξετε ή το κάνατε σε τρεις εβδομάδες, ας πούμε, ήταν τίποτα εκλογές αυτές που προκυρήσονται ευνηδίως, προώρες. Εντάξει, εγώ ανακοινώθηκα περίπου 25 μέρες πριν τις εκλογές. Ωραία. Βεβαίως ο καθένας δραστηριοποιείται στην περιοχή του και έχει ενδιαφέρον την περιοχή του ανεξάρτητα αν είναι υποψήφιο. Σύμφωνοι, αλλά αν όχι και τη βούλα, γιατί έχουμε δει και τις καρατομήσεις της προηγούμενης νύχτας. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως, κύριε Πολύζο, ότι από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλές διαδικασίες στο ΠΑΣΟΚ και εκλογή αρχηγού και εκλογή οργάνων δημοτικών και νομαρχιακών και το, η ψηφοφορία για το όνομα της παράταξης, ήταν πολύ σημαντικό ότι είδαμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους να δίνουν το παρόν και ακόμα πιο σημαντικό ότι πολλά νέα παιδιά μπήκαν και στελεχώνουν πλέον τις νομαρχιακές και δημοτικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Αυτό, επαναλαμβάνω, δείχνει ότι κάτι αλλάζει και το λέω για τη νέα γενιά. Τις τελευταία 15 χρόνια δείχνει μια αποστροφή στην πολιτική, δεν συμμετέχει, δεν δείχνει κανέναν ενδιαφέρον, θεωρεί ότι η πολιτική είναι κάτι ξένο από αυτήν, δεν πιστεύω ότι η πολιτική μπορεί να αλλάξει τα κακώς κείμενα και να βοηθήσει τη χώρα να γίνει μια κανονική χώρα και να γίνει μια χώρα ισότιμη στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Όλη λοιπόν αυτή η νοοτροπία και η κακή αντίληψη που έρχεται από την νεότερη γενιά για την πολιτική, για μας είναι ένα στοίχημα να την αλλάξουμε. Και πώς θα την αλλάξουμε? Πρώτα απ' όλα με ένα νέο σε ηλικία αρχηγό, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος δίνει το έναυσμα σε νέους σε ηλικία ανθρώπους να μπουν και πάλι στο παιχνίδι και να αλλάξουν αυτοί με τη συμμετοχή τους αυτά τα οποία τους ενοχλούν. Άρα εμάς, πέρα από τον επαναπατρισμό των παραδοσιακών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ,
που για πάρα πολλούς λόγους έφυγαν από το 2012 μέχρι και τις τελευταίες εκλογές, και αυτός είναι ένας στόχος να έρθουν πίσω στην παράταξη, έχουμε εξίσου σημαντικό στόχο να βάλουμε και τη νέα γενιά στο προσκήνιο της πολιτικής. Και αυτό θα φανεί και με τις ανακοινώσεις των υποψηφίων στις εκλογικές περιφέρειες. Τώρα, λέει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, εμείς λέμε από την πρώτη Κυριακή κυβέρνηση. Γιατί ο Μητσοτάκης λέει: θέλω συνεργασία αν δεν προκύψει αυτοδυναμία, αλλά στις δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, εξηγεί ο κύριος Ανδρουλάκης, θέλει και τον πόνους να πάρει των 50 εδρών και ο ίδιος να είναι πρωθυπουργός. Πώς μπορεί να προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή των εκλογών? Μιλάτε συνεπώς για ένα συνασπισμό δυνάμεων, έτσι? Κύριε Πολυζό, τη συνεργασία είτε την πιστεύεις είτε δεν την πιστεύεις και απλώς την μετέρχεσαι. Δυστυχώς ο Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι για κάποια στιγμή υιοθέτησε το δόγμα των κυβερνήσεων συνεργασίας, επέστρεψε πρόσφατα στην αλαζονική, θα μου επιτρέψετε να πω, προσέγγιση ότι εγώ θα πάω σε διπλές εκλογές μέχρι να πάρω αυτοδυναμία. Αν λοιπόν θέλει ή πιστεύει, όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκης, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, γιατί τα προβλήματα της χώρας είναι πάρα πολλά και νομίζω ότι θα γίνουν ακόμα χειρότερα το επόμενο διάστημα. Αν λοιπόν θέλουμε να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα, θα πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση πάνω στα βασικά προβλήματα της χώρας. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη συζήτηση στο παρελθόν είχε συμμετάσχει, είχε βάλει πλάτη, πλήρωσε δυσανάλογο πολιτικό κόστος. Σήμερα είναι μια άλλη περίοδος όπου το ΠΑΣΟΚ πλέον με διαφορετική οπτική, με διαφορετική δυναμική, έρχεται και λέει: καταθέτω την πρότασή μου στους Έλληνες πολίτες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτή η πρόταση θα πάρει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που προσδοκούν οι αντίπαλοι μας, και ενώ η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μόλις έχουμε το αποτέλεσμα και μιλήσουν οι πολίτες, εμείς θα καταθέσουμε, θα έχουμε ήδη καταθέσει βεβαίως την πρότασή μας στον ελληνικό λαό, μια πρόταση σοσιαλδημοκρατική. Πάνω λοιπόν σε αυτή την πρόταση και σε αυτό το πρόγραμμα, θα καλέσουμε τις υπόλοιπες δυνάμεις να μας πούν και να αποδείξουν αν συμφωνούν με τις αρχές και τις αξίες και τις προτεραιότητές μας, έτσι ώστε να προκύψει μια κουβέντα για να υπάρχει σχήμα συνεργασίας. Αυτοί οι οποίοι θεωρούν αυτονόητο ότι το ΠΑΣΟΚ θα κολλήσει σε ένα σχήμα συνεργασίας ούτως ή άλλως, ως κυβερνητικός εταίρος βολικός, για να προσφέρει κάποιες απλά κοινοβουλευτικές έδρες, πλανώνται πλάνιν ικτρά. Γιατί αυτό πρώτον θα το απαντήσει ο ελληνικός λαός το βράδυ των εκλογών, και δεύτερον θεωρούμε ότι η δική μας πρόταση, και αυτό δεν θέλω να εκλειφθεί ως αλαζονική προσέγγιση, είναι μια πρόταση η οποία δίνει λύσεις και απαντήσεις, όπως μέχρι σήμερα έχουμε κάνει σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και τη χώρα. Μιλάμε συγκεκριμένα, ρεαλιστικά, στοχευμένα και κοστολογημένα. Να σας και πω τώρα. Μιλάμε με προτάσεις που αφορούν την πλειοψηφία των πολιτών και όχι τους λίγους εκλεκτούς και ισχυρούς. Αυτή η συζήτηση που λέτε, η γνωστοποίηση των θέσεών σας, δηλαδή αυτό που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πεδίο συνεννόησης, θα γίνει στο μεσοδιάστημα μέχρι να πάμε σε εκλογές? Γιατί στον χρόνο που δίδονται οι εντολές σχηματισμού κυβέρνησης, εμείς δεν είμαστε Γερμανία, δηλαδή οι εκλογές γίνονται το Δεκέμβριο και μπορεί η κυβέρνηση να αναλάβει το Μάρτιο, όλα γίνονται σε έναν ορίζοντα λίγων ημερών. Θα το κάνετε τώρα σε νεκρό χρόνο? Και, κύριε Πολυζό, το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι οποτεδήποτε συμφωνεί με πολιτικές πρωτοβουλίες που απλά απηχούν στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει διστάσει να τις υπερψηφίσει και να τις στηρίξει, ανεξάρτητα αν τις συζητείται μια άλλη κυβέρνηση. Εμείς δεν κάνουμε τακτική πάνω στη χώρα, ούτε πάνω στα προβλήματα της χώρας. Οι εκλογές όμως είναι εκλογές. Στις εκλογές θα κατέβουμε με τη δική μας πρόταση, η οποία προφανώς θα έχει μια διαφορετική αφετηρία και μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την πρόταση και της κυβέρνησης και της εκλογικής αντιπολίτευσης. Διεκδικούμε αυτή η πρόταση να πάρει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάρει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό που θα εκπλήξει και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως μετά, όταν ξεκινήσουν οι διαβητικές εντολές, εμείς είμαστε μια δύναμη ευθύνης. Είμαστε μια δύναμη που δίνει λύσεις. Όμως θα έχουμε τη δική μας πρόταση, και πάνω στη δική μας πρόταση θα καλέσουμε τις δυνάμεις να μας πούν αν συμφωνούν και αν θεωρούν ότι αυτή η πρόταση δίνει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα.
δεν θα έχουμε διαδικασίες ούτε με τελεσίγραφα, ούτε με τον πιστόλι στον κρόταφο. Εξάλλου, θέλω να σας θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές, όταν η χώρα βρέθηκε σε οριακές καταστάσεις και σε πολύ δύσκολες συνθήκες, ότι ήταν το μόνο κόμμα, η μόνη παράταξη που πραγματικά σκέφτηκε και αποφάσισε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και μόνο. Πλήρωσε δυσανάλογο πολιτικό κόστος όταν κάποιοι άλλοι έκαναν μικροτακτικισμούς για να κερδίσουν κομματικά ωφέλη, όμως είπε την αλήθεια στους Έλληνες πολίτες, έστω και την επώδυνη αλήθεια, πήρε δύσκολες αποφάσεις, κόντρα σε ό,τι γινόταν για 40 χρόνια στη χώρα, όμως σήμερα αισθάνεται και είναι υπερήφανο απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί και ο ελληνικός λαός ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ, αυτά τα οποία θα του πει προεκλογικά, θα τα κάνει μετεκλογικά, θα τα υλοποιήσει, γιατί ξέρει να λέει και την αλήθεια, αλλά κυρίως ξέρει να αφουγκράζεται και να λύνει τα προβλήματα που αφορούν τον κόσμο και τους πολίτες. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας, κυρία Κατρίνη, στο επανειδήν. Καλά, κύριε Πολίτη. Να είστε καλά κι εσείς. Καλά.